Σήμερα Κροατή μου γιορτάζει η Πετρονίλα ή αλλιώ όπω θα απαντούσε ένα δυσλεκτικό στην ερώτηση που φουλάρει στο αμάξι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματο ή αλλιώ η απάντηση στο πώ θα αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωή κατά 2-3 χρονάκια ακόμα. Όλο απαντήσει είμαι σήμερα, μην με ματιάσω. Ούτε η Βρετανική η Πάπυρο Λαρούζ και Μάσκαρα. Σαν σήμερα το 1859 θα μπει πρώτη φορά σε λειτουργία το σύμβολο τη πόλη του Λονδίνου. Η Ελισάβετ η Βασίλισσα. Το ρολόι του Big Μπένερε. Ποια Ελισάβετ. Σάβετ είναι άνθρωπο, δεν μπήκε σε λειτουργία, γεννήθηκε. Ναι, αλλά κατά τα άλλα δεν μπορεί να πει παράλληλη βίβη με τον Big Ben. Λίγε μέρε πριν από σαν σήμερα το 1905, ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα Θεόδωρο Διλιγιάννη αποφασίζει να κλείσει τι χαρτοπαιχτικέ λέσχε τη χώρα. Σαν σήμερα λοιπόν, ο χαρτοπέχτη και λεσσιάρχη Αντώνη Κωνσταγερακάρη θα δολοφονήσει τον Δηλιγιάννη λόγω αυτή του τη απόφαση. Μα την τάμα Κούπα και το Ρήγα σπαθί ανεχτήκαμε φόρου, αντέξαμε λοιμού και πίνε, φορτωθήκαμε βασιλεί πραξικοπηματίε και κάθε καρδιά. Διασκαρίδη, αλλά αυτό πάει πολύ φουλτουάσου με βαλέδε. Θεωρούμε ότι αναφώνησε ο Κώστα Σαν σήμερα το 1929 κυκλοφορεί η πρώτη ταινία του Μίκη Μάου με ήχο. Μέχρι τότε ήταν απλά ένα εκνευριστικό ποντικάκι, πλέον θα γινόταν ένα εκνευριστικό ποντικάκι με ακόμα πιο εκνευριστική φωνή. Το 1930 θα γεννηθεί ο διάσημο Αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη Κλίντ Ισγουτ. Ο κακό, όχι, νομίζω ο άσχημο. Όχι και άσχημο, μωρέ, καλό ήταν. Α, σου, καλός. Το 1945 σαν θα γεννηθεί ο σημαντικό γερμανό σκηνοθέτη Ράινερ Βένερ Φασμπίτεν και ξερό ψωμί που λέει και ο Τζιμάκο. Τρία χρόνια αργότερα, το 1948, θα γεννηθεί η λευκορωσίδα συγγραφέα Σβετλάνα Αλεξίεβιτ, βραβευμένη με νόμπελ λογοτεχνία το 2015. Το 1955 γεννιέται επίση ο Έλληνα τραγουδιστή Γιάννη Κούτρα. Σαν σήμερα, το 1995, πραγματοποιείται περιφορά τη τίμια ζώνη τη Παναγία σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών, εφοπλιστών, τηλεοπτικού σταθμού τράπεζε και νοσοκομεία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Το γεγονό θα προκαλέσει έντονε αντιδράσει ακόμα και στου κόλπου τη Εκκλησία. Αυτό είναι που λένε με τη βοήθεια τη Παναγία. Θου κύριε θησαυροφυλακή το στόματί μου. Το 2010 ομάδα Ισραηλινών κομμάντων επιτίθεται στο πλοίο Μαβί Μαρμαρά, το οποίο κατευθύνεται στη λωρίδα τη Γάζα. Ακολουθεί πραγματική σφαγή και εννέα επιβαίνοντε ακτιβιστέ εκτελούνται, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίζονται. Το 2013 στην Οκλαχώμα, ο Ελληνοαμερικανό. Ο μηχανικό και κυνηγό τυφώνων Team Samara βρίσκει τραγικό θάνατο μαζί με το γιο του Πολ και τον συνεργάτη του Carl Young. Τυφώνα παρέσυρε το όχημά του και το διέλυσε σκοτώνοντά του. Τώρα, όταν λένε κυνηγό τυφώνων, τι φάση δηλαδή, ρίχνουν λάσο και στείνουν ξόβεργε να πιάσουν κανένα νεαρό τυφώνα που απομακρύνθηκε από τη μαμά του, Έχουμε καθόλου ιδέα πώ λειτουργεί η φυσική και από τι περίπου αποτελείται ένα αέριο φαινόμενο που σε παίρνει και σε σηκώνει. Αυτά είχαμε και σήμερα και να ήταν κι άλλα δεν θα τα τα προλαβαίναμε. Και αύριο μέρα είναι μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.